Με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας για τις θλίψεις, τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Με βάση την Αγία Γραφή, τους Αγίους και μάλιστα τον αγαπητό μας, τον λίον αγαπητό μας Άγιο Παΐσιο. Την προηγούμενη φορά λέγαμε, μεταξύ των άλλων, την ρίση του Αγίου Πορφυρίου που λέγει ότι ο Χριστός μας τους μακαρισμούς μακάρισε τη θλίψη και όχι τη χαρά. Θυμόμαστε το μακαρισμό που λέει «Μακάρι οι πενθούντες, αυτοί που πενθούν, που θλίβονται για τις αμαρτίες τους, και επίσης μακάρι οι δεδιωγμένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν τις θλίψεις τις εξωτερικές, από τους εχθρούς της πίστεως, όπως είναι οι διάφοροι αντίχριστοι, διώκτες, άθεοι κλπ, οι οποίοι διώκουν τους πιστούς ένα και δικαιοσύνης, επειδή ακριβώς οι πιστοί έχουν την προσπάθεια να ζουν ενάρετα, να ζουν σύμφωνα με τις θείες εντολές. Δικαιοσύνη στην αγιογραφική γλώσσα, στην αγιοπατρική γλώσσα, είναι η σύνολη αρετή, το σύνολο των αρετών. Οι δεδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνης, είναι αυτοί οι οποίοι διώκονται γιατί θέλουν να ζουν σύμφωνα με τις θείες εντολές, να ζουν σύμφωνα με τα θεία προστάγματα και προχωρούν στην πνευματική ζωή. Και μακάρι, λέει πάλι, είστε, εάν σας ονειδήσουν, εάν σας διώξουν, εάν με οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή σας ταλαιπωρήσουν, ένα και νεμού και το Ευαγγελίου. Να έχετε πολύ μεγάλη χαρά όταν έχετε τέτοιες θλίψεις και διωγμούς. Σήμερα κατεξοχήν χλεβάζονται οι πιστοί άνθρωποι, ονειδίζονται, γελιοποιούνται πολλές φορές και από την τηλεόραση και από τους ανθρώπους τους κοσμικούς και στις παρέες και στις συνομιλίες και παρουσιάζονται ως φονταμενταλιστές, ως ακραίοι, ως φανατικοί, ως καθυστερημένοι, κολλημένοι κλπ. Αυτό λέει ο Κύριος, μας καθιστά μακαρίους εάν το έχουμε, γιατί αξιωνόμαστε να πάθουμε κάτι για το Χριστό μας. Ο σωστά σκεπτόμενος άνθρωπος, έλεγε πάλι ο Όσιος Πορφύριος, δεν αγανακτεί για τον πειρασμό που του παραχώρησε ο Κύριος, αλλά χαίρεται και ευχαριστεί για την τιμή που του γίνεται. Γιατί πράγματι είναι τιμή να πάσχει κάτι ο πιστός, επειδή είναι πιστός, χάρη του Κυρίου. Και γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι Άγιοι Απόστολοι, όταν τους συνέλαβαν οι αρχιερείς και τους επέπληξαν και τους είπαν με πολύ αυστηρό τρόπο ότι δεν πρέπει να κηρύττουν το όνομα αυτό, το όνομα του Χριστού και το Ευαγγέλιο του Χριστού, αυτοί είπαν ότι δεν μπορούμε να πειθαρχούμε σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Πρέπει στον Θεό να πειθαρχούμε και όχι στους ανθρώπους. Και μετά ξυλοφορτώθηκαν από τους υπαλλήλους των αρχιερέων, δάρθηκαν και αφέθηκαν μετά ελεύθεροι και γύρισαν στην κοινότητα τη χριστιανική και είχαν πάρα πολύ χαρά γιατί αξιώθηκαν να πάθουν κάτι για τον Χριστό. Ο σωστά σκεπτόμενος άνθρωπος λοιπόν δεν αγανακτεί για τον όποιο πειρασμό του παραχωρεί ο Κύριος, αλλά χαίρεται και ευχαριστεί για την τιμή που του γίνεται. Ακόμα και αν δεν φαίνεται άμεσα ότι ο πειρασμός είναι επειδή είμαστε πιστοί, αλλά είναι οποιοδήποτε πειρασμός εξωτερικός, μια αδικία, πρέπει ο χριστιανός να το βλέπει ως επίσκεψη Θεού. Γιατί, όπως λέει η Αγία Γραφή, όν αγαπά αυτόν που αγαπάει ο Κύριος, τον παιδεύει, τον παιδαγωγεί. Οπότε, είναι απόδειξη ότι ο Θεός μας αγαπά όταν έχουμε θλίψεις, δοκιμασίες, πειρασμούς. Και πρέπει όχι μόνο να μην αγανακτούμε, αλλά να χαιρόμαστε, αφού έχουμε αυτή την απόδειξη ότι ο Θεός μας αγαπάει. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο κάθε πειρασμός είναι επίσκεψη Θεού. Ο μόνος πειρασμός
τον οποίο παρακαλούμε και στο Πάτερ ημών, να μην μας επιτρέπει ο Θεός, να μην μας αφήνει ο Θεός να μπούμε, είναι αυτός ο πειρασμός που μπαίνουμε μόνοι μας, δηλαδή ο πειρασμός να αμαρτήσουμε, και αυτός ο πειρασμός έχει σχέση με την ειδονή, με την προσκόλληση που έχουμε στις διάφορες ειδονές, είτε αυτές είναι σαρκικές ειδονές, είτε είναι ειδονές που πηγάζουν από τα μπράβο των ανθρώπων, από τη δόξα των ανθρώπων, είτε από την εξουσία και την ισχύ και την δύναμη που χαρίζει κοσμικά πάντα βέβαια ο πλούτος, οι ειδονές που σχετίζονται δηλαδή με τη φιλαργυρία, με τα χρήματα και με την υλική περιουσία. Σε αυτούς τους πειρασμούς δεν πρέπει να μπαίνουμε και αυτό το παρακαλούμε στο Πάτερ ημών. Όλοι οι άλλοι πειρασμοί που έρχονται απ' έξω, έτσι θλίψεις, αδικίες, αρρώστιες ή ακόμα και αυτοί οι εκούσιοι που τους κάνουμε για τη δόξα του Θεού όμως, όχι κυνηγώντας τις ειδονές και την ικανοποίηση των παθών, αλλά προσπαθώντας να καθαριστούμε από τα πάθη, και τέτοιοι πειρασμοί που εκούσια μπαίνουμε οι χριστιανοί είναι και δοκιμασίες και θλίψεις, είναι για παράδειγμα η κατά Χριστόν άσκησης με όλες τις εκφάσεις της, θα λέγαμε, δηλαδή είναι η νηστεία, η αγρυπνία, οι γονικλησίες, οι προσευχές. Σε αυτές τις θλίψεις και σε αυτές τις δοκιμασίες θα πρέπει να μπαίνουμε με χαρά. Από τους πειρασμούς, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος πάλι, ωφελούνται εκείνοι που πιστεύουν και αγαπούν τον Θεό. Εκείνοι που μιμούνται τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, εκείνοι που γνωρίζουν ότι πρέπει να βαδίσουν τη στενή και τεθλιβένη οδό με χαρά, υπομονή και προθυμία μεγάλη. Δεν ωφελούνται, όπως μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, όλοι, δεν ωφελούνται όλοι από τους πειρασμούς, αλλά αυτοί οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν με σωστό τρόπο. Ο Κύριος δίνει τα φάρμακα για να θεραπευτούν οι άνθρωποι τις διάφορες θλίψεις, αλλά δυστυχώς όλοι δεν τα παίρνουν, δεν τα δέχονται, αγανακτούν, γογγίζουν ή δεν τα δέχονται με σωστό τρόπο, θα λέγαμε, δηλαδή με χαρά και ευγνωμοσύνη, και προσπαθούν είτε να τα αποφύγουν είτε ακόμα χειρότερα, όπως είπαμε, να γογγίσουν, να τα βάλουν με το Θεό, να πέσουν στην ανυπομονησία, στην αγανάκτηση, ακόμα δυστυχώς και στη βλασφημία απέναντι στον Θεό. Όταν δεχόμαστε όλες τις θλίψεις και δοκιμασίες με υπακοή και εμπιστοσύνη ως προερχόμενα υπό της αγάπης και της προνοίας του Θεού, η χάρη δεν απομακρύνεται, έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Και η Θεία Χάρη Σου προσφέρει τα αδύνατα παρανθρώπης. Η χάρη του Θεού σκεπάζει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δέχεται τις θλίψεις δοκιμασίες με υπακοή και εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Και η χάρη είναι αυτή η οποία τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Μπορώ να σου δώσω μία συμβουλή, έλεγε πάλι ο Ιησούς Πορφύριος. Σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι στον εαυτό σου και να λες σιγά σιγά το τροπάριο. Θανάτου εορτάζομεν νέκρωση, έλεγε σε ένα του πνευματικό παιδί ο Άγιος Πορφύριος. Όταν έρχεται, ας πούμε, να καταλάβει την ψυχή σου μία μαυρίλα, θα λέγαμε, μία έτσι κατάσταση λύπης, ίσως και απόγνωσης και απελπισίας, μια κατάσταση δηλαδή θανάτου, θα λέγαμε, να φωνάζεις, να ψιθυρίζεις αυτό το τροπάριο. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Έχει νεκρωθεί ο θάνατος. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει. Θα βλέπεις, λέει τότε ο Ιησούς Πορφύριος, ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας. Και θα συνειδητοποιήσεις ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου. Αφού έχει νικηθεί,
η μεγαλύτερη θλίψη από όλες τις θλίψεις, η οποία είναι ο θάνατος. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Οποιαδήποτε άλλη θλίψη είναι πολύ μικρότερη από το θάνατο. Αφού λοιπόν έχει νικηθεί η μεγαλύτερη από τον Χριστό μας, δεν πρέπει να αφήσουμε καμιά άλλη θλίψη μικρότερη να μας λυπήσει, να μας χαλάσει τη διάθεσή μας, όπως λέει ωραία ο Άσιος Πορφύριος. Να αγαπάς τους πειρασμούς, λέγει, που έρχονται και δεν θα ταράζεσαι, ούτε θα θλίβεσαι. Γιατί είπαμε, οι πειρασμοί είναι η επίσκεψη του Θεού, είναι τα φάρμακα που στέλνει ο Θεός για τη θεραπεία της ψυχής μας, για τη σωτηρία μας. Και ο Ιερός Αυγουστίνος μας λέγει τα εξής. Όλη η ζωή του χριστιανού, αν θέλει να ζήσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά σταυρός και μαρτύριο. Το αντίθετο από αυτό που υπόσχεται ο κόσμος, δηλαδή πλούτο, ειδονή και απόλαυση. Είναι ακριβώς το αντισταυρικό πνεύμα, το πνεύμα του κόσμου. Και αυτό βέβαια αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτό δεν σώζει, οδηγεί στην απώλεια. Ενώ το πνεύμα του Χριστού μας είναι συνυφασμένο με το σταυρό. Η χριστιανική ζωή είναι πάντοτε σταυρική ζωή και ο χριστιανός είναι πάντοτε σταυρωμένος. Νικάει και νεκρώνει τα πάθη, νεκρώνει τον κόσμο μέσα του, νεκρώνεται για τον κόσμο. Ζει αυτό τον θάνατο των παθών και ζει και την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αν δεν θανατωθούν τα πάθη, αν δεν σταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό, αν δεν σταυρώσουμε τον κακό εαυτό μας, τα πάθη μας, δεν μπορούμε να συναναστηθούμε, να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Επομένως, αυτό, αν δεν το καταλάβει ο πιστός, δεν μπορεί να είναι αληθινά πιστός. Η ζωή του χριστιανού είναι πάντοτε σταυρός και μαρτύριο, εδώ δηλαδή η πρόσκαιρη αυτή ζωή, η οποία όμως δεν στερείται και των ουράνιων παρηγοριών. Δεν μας αφήνει ο Θεός τελείως απαρηγόρητος και σε αυτή τη ζωή. Αλλά τα έπαθλα και τα στεφάνια τα έχει ετοιμάσει και μας τα επιφυλάσσει για την άλλη ζωή. Όσοι πλανεμένοι, φιλόκοσμοι, ακολουθούν το πνεύμα του κόσμου, λέει ο Ρος Αυγουστίνος, μετά τον λίγο καιρό της ευημερίας, βασανίζονται αιώνια στην άλλη ζωή με ανίποτες τιμωρίες. Και όσοι πάλι με υπομονή στις θλίψεις ακολουθούν τον Χριστό στην λίγη και πρόσκαιρη κακοπάθεια, όσο κρατάει αυτή η ζωή, ως τέκνα Θεού θα κληρονομήσουν τη δόξα του Παραδείσου. Γι' αυτό ο Θεός μας παιδεύει εδώ, μας παιδαγωγεί δηλαδή, ως φιλόστογος πατέρας, μας νουθετεί και μας ελέγχει. Και όταν δει ότι δεν διορθωνόμαστε με τα λόγια μόνο, μας μαστιγώνει, εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή μας φέρνει κάποιους εντονότερους πειρασμούς και δοκιμασίες, για να συνετιστούμε, όπως και ένας πατέρας ξεκινάει να συμβουλεύει το παιδί του, να τον ουθετεί, να του κάνει κάποιες έτσι ήπιες παρατηρήσεις, μετά λίγο πιο έντονες, αν δεν διορθωθεί, μπορεί να πάρει και κάποια πιο δραστικά μέτρα για να βοηθήσει το παιδί του να καταλάβει πόσο σοβαρό και καταστροφικό είναι αυτό που κάνει και έτσι να το γλιτώσει. Το ίδιο και ο Θεός Πατέρας. Αν δεν μας αγαπούσε ο Κύριος, δεν θα μας έθλιβε, λέει ο Ρος Αυγουστίνος, και θα μας άφηνε να κάνουμε τα θελήματά μας. Γι' αυτό να του αναγνωρίζουμε τη μέγιστη ευεργεσία, ευχαριστώντας τον, που μας παιδαγωγεί πρόσκαιρα για να μην μας κολλάσει αιώνια. Γι' αυτό και έλεγε πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος, «Κύριε, τιμώρησέ με σε αυτόν τον κόσμο και παίδεψέ με. Δώσε μου εδώ θλίψη και κόλασέ με. Μόνο δώσε μου στη μέλουσα ζωή συγχώρηση». Να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε κάθε θλίψη και δοκιμασία εδώ, γιατί έτσι θα καθαριστούμε από τα πάθη και θα έχουμε αγαθές ελπίδες για να απολαύσουμε την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Τα μάτια της ψυχής, λέει και ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος, που είναι τυφλωμένα από την αμαρτία,
φωτίζονται με την τιμωρία και την πικρία των θλίψεων. Ανοίγουν δηλαδή τα μάτια της ψυχής, τα οποία έχουν τυφλωθεί από την αμαρτία, όταν ο άνθρωπος δεχτεί τις θλίψεις και τις παιδαγωγίες του Θεού με ευγνωμοσύνη και με χαρά, με καλή διάθεση, οπότε οδηγείται στη μετάνοια. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει τις θλίψεις, για να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί να έχουμε θλίψεις, για ποιο λόγο, γιατί ο Θεός στέλνει αυτά τα πικρά. Και η απάντηση είναι ακριβώς αυτή, για να μας ελκύσει κοντά Του με το να διορθωθούμε και να μετανοήσουμε. Όταν δεις, λέει ο Ρουσόστομος, να αυξάνονται οι συμφορές και οι θλίψεις σου, μη χάνεις το θάρρος, αλλά δείχνε μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Για να αυξάνονται οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, σημαίνει ότι χρειάζεσαι μία επιπλέον προσοχή, επιπλέον νύψη, επαγρύπνηση. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός παραχωρεί να έχουμε αυτές τις επιπλέον δοκιμασίες. Γιατί γι' αυτό τις αφήνει ο Θεός να διωγγώνονται, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, τις θλίψεις, για να αποτινάξει την αδιαφορία και να σε ξυπνήσει από τον ύπνο σου. Όπως όταν θέλουμε να ξυπνήσουμε έναν αδελφό μας, πάμε λίγο τον σκουντάμε, αν δεν ξυπνήσει θα τον σκουντήξουμε λίγο πιο έντονα. Έτσι και ο Θεός, αν δει ότι δεν ξυπνάμε, με τις ελαφρές θλίψεις θα μας δώσει κάτι βαρύτερο, για να μην χαθούμε, για να μην παραμείνουμε στον αιώνιο ύπνο και στον αιώνιο θάνατο, στον αιώνιο χωρισμό από Αυτόν. Καθώς τότε όλα τα περιτά απορρίπτονται, όταν έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες, τότε ο άνθρωπος κάνει, θα λέγαμε, ένα ξεκαθάρισμα και μια σωστή ιεράρχηση των αναγκών του και βγάζει στην άκρη τα περιτά και μένει στα ουσιώδη και θα λέγαμε στο μόνο αληθινά ουσιώδες και σημαντικό που είναι η σωτηρία του. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός παραχωρεί τις θλίψεις. Τότε δείχνει κανείς μεγαλύτερο ενδιαφέρον για προσευχή, γίνεται προθυμότερος για ελεημοσύνη, για περιφρόνηση της κοιλίας και κάθε πάθος γίνεται ευκολονίκητο. Όταν ο άνθρωπος θλίβεται, δοκιμάζεται, έχει διάφορους πειρασμούς, τότε θυμάται πολύ πιο εύκολα το Θεό. Στρέφεται πολύ πιο εύκολα στην προσευχή, στην ελεημοσύνη και αρχίζει να πολεμάει τα πάθη του, τη γαστριμαργία και κάθε άλλο πάθος. Γιατί δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς ο Θεός παραχωρεί τις θλίψεις, διότι δυστυχώς ο άνθρωπος δεν διορθώνεται διαφορετικά, δεν ξυπνάει, δεν ξεκολλάει από τη λάσπη των γίνων και των παθών. Χωρίς προβλήματα, λέει ο Ρουσόστομος, χωρίς συμφορές, χωρίς αρρώστιες, χωρίς λύπες, τι θα έκανε ο άνθρωπος? Το βλέπουμε στην περίπτωση των σοδομητών και των άλλων διεφθαρμένων ανθρώπων, των πέντε εκείνων πόλεων. Είχαν τα πάντα άφθονα, τα υλικά, και τι έκαναν? Διορθώθηκαν, φιλοτιμήθηκαν, να ευχαριστήσουν τον Θεό για τις δωρεές του, κάθε άλλο. Έπεσαν στα επέσχυντα πάθη και μάλιστα στο φοβερό πάθος της ομοφυλοφιλίας. Και η κατάληξή τους ήταν βέβαια το να κατακαούν με πυρ και θείο από τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν οι λύπες, οι αρρώστιες, οι συμφορές, δυστυχώς, λέει ο Ρουσόστομος, τι θα έκανε αν δεν υπάρχουν αυτά? Θα το έριχνε στην τρυφή και τη μέθη. Θα κυλιόταν στον βούρκο σαν γουρούνι. Θα ξεχνούσε ολότελα το Θεό και τις Άγιες Εντολές. Το ακριβώς αυτό που είχαν πάθει οι Σοδομίτες. Τώρα όμως, οι αγωνίες, λέγει, και οι φόβοι, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες τον κρατούν σε κάποια εγρήγορση. Του γίνεται σχολείο φιλοσοφίας, γυμναστήριο της ψυχής. Όπως ο χρυσοχώος βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι
και το αφήνει να δοκιμάζεται στη φωτιά τόσο χρονικό διάστημα, μέχρι να δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι ακριβώς και ο Θεός επιτρέπει τις ψυχές των ανθρώπων να δοκιμάζονται στις συμφορές τόσο, ώσπου να σοφρονιστούν, να γίνουν καθαρές και να ωφεληθούν πολύ από τη δοκιμασία αυτή. Ώστε και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το πιο μεγάλο. Μία από τις ευεργεσίες του Θεού, που δυστυχώς δεν τις θεωρούμε ευεργεσίες, είναι οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί. Και μάλιστα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό είναι και το μεγαλύτερο, το πιο μεγάλο είδος ευεργεσίας, ευεργεσίας που μας κάνει ο Θεός. Και περισσότερο από όλα θα έπρεπε να ευχαριστούμε για αυτό τον Θεό, για τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που μας στέλνει. Και όχι για αυτά που εμείς αρεσκόμαστε, δηλαδή τις ανέσεις, τις απολαύσεις, είτε είναι υλικές είτε είναι πνευματικές. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ήδη ουν καυχήσομε». Με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση λέει «θα καυχηθώ». Γιατί? Όχι για τα χαρίσματα, αλλά για τις θλίψεις, για τις δοκιμασίες που μου έδωσε ο Θεός. Γιατί αυτό είναι που κατεξοχήν ωφελεί όλους μας. Αν ο Χριστός έζησε στον κόσμο, λέει ο Ρωσόστομος, με θλίψη, και όντως έζησε, όλη τη ζωή ήταν μια ζωή μέσα στην κακοπάθεια, στην ταπείνωση, στις θλίψεις, στους διωγμούς, στις συκοφαντίες, μέχρι και αρχηγό των δαιμόνων τον είπαν. Αν λοιπόν ο Κύριος έζησε έτσι και εσύ θέλεις να ζήσεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν τον δρόμο, αλλά διαφορετικό. Πώς είσαι μαθητής του αφού δεν τον ακολουθείς? Βλέπετε, γινόμαστε μαθητές του Χριστού, ακόλουθοι του Χριστού, όταν έχουμε θλίψεις, δοκιμασίες και βεβαίως τις δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη και με χαρά. Μέσα από τις θλίψεις αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο. Καθώς είναι αδύνατο, λέει ο Ρωσόστομος, το φίδι να γδυθεί το παλιό του δέρμα, αν δεν περάσει από κάποια στενή τρύπα, έτσι και εμείς δεν μπορούμε και δεν θα μπορέσουμε να γδυθούμε και να αποβάλουμε το βρωμερό ένθυμα της αμαρτίας, αν δεν περάσουμε θεληματικά από τη στενή πύλη των θλίψεων, τις οποίες ο Κύριος μας καλεί να υποφέρουμε για χάρη Του. Έτσι είχαμε πει και άλλη φορά ότι οι θλίψεις διακρίνονται σε εκούσιες, θεληματικές δηλαδή, που τις θέλουμε εμείς, και σε ακούσιες που δεν τις έχουμε σχεδιάσει, αλλά και αυτές όμως μπορούμε να τις θελήσουμε όταν έρθουν, να τις αποδεχθούμε, να τις υιοθετήσουμε, να τις αναδεχθούμε με χαρά, όπως είναι οι διάφορες δοκιμασίες της υγείας μας, ας πούμε. Αλλά οι ακούσιες θλίψεις είναι αυτές που θα λέγαμε προγραμματισμένα εμείς τις δεχόμαστε και μπαίνουμε σε αυτές, και όπως είναι για παράδειγμα οι νηστείες, οι καθορισμένες νηστείες μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όπως αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής που διανύουμε. Αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατά Θεόν άσκηση, που είναι θεληματική πλέον θλίψη, και αυτά ακριβώς είναι που μας βοηθούν να καθαριστούμε από την αμαρτία. Βέβαια, την τελική κάθαρση δεν την κάνουν οι θλίψεις που εμείς είτε κάνουμε κούσια είτε τις υπομένουμε, αλλά την κάνει η Θεία Χάρις. Αλλά η Θεία Χάρις έρχεται που σε αυτόν ο οποίος ταπεινώνεται. Και τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να ταπεινωθούμε? Οι θλίψεις. Οι θλίψεις μας ταπεινώνουν και το σώμα και την ψυχή. Οι θλίψεις λοιπόν γίνονται αφορμή να ελκυστεί η Θεία Χάρις στον άνθρωπο. Γιατί ο ταπεινός ελκύει τη Θεία Χάρις. Και η Θεία Χάρις καθαρίζει τον άνθρωπο. Αν δεν αγαπήσουμε τις θλίψεις, δεν αγαπάμε τον Χριστό. Δεν αγαπάμε την κάθαρση από τα πάθη. Δεν θέλουμε να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Όποιος αγαπά, λέει ο Ρωσόστομος, τον Σταυρό και τον Χριστό, αυτός προσπαθεί να ζει με υπομονή και χαρά μέσα στα παθήματα και στις θλίψεις. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι αγαπούμε τον Χριστό. Οι θλίψεις μας
οι θλίψεις μας ασκούν στην υπομονή. Η υπομονή στις θλίψεις απαλλάσσει και από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Ο Θεός δίνει υπομονή και παρηγοριά πολύ μεγαλύτερη από την θλίψη. Και όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από όσο μπορούμε. Και μαζί με τον πειρασμό πάντοτε μας δίνει και την έκβαση, τη λύση του πειρασμού. Όλοι οι πειρασμοί, όλες οι δοκιμασίες έχουν ημερομηνία λήξης που έχει καθοριστεί από τον Κύριο. Δεν θα κρατήσουν αιώνια. Εφόσον εμείς ζούμε κατά Θεόν, οπωσδήποτε θα τελειώσουν. Μπορεί και την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Αλλά οπωσδήποτε, εάν ζήσουμε κατά Θεόν, στην άλλη ζωή δεν θα τις έχουμε. Αλλά και σε αυτή τη ζωή δεν αφήνει ο Θεός συνήθως να κρατούν πολύ οι διάφορες λήψεις. Όταν σου συμβεί κάτι λυπηρό, τι να κάνεις. Κοιτάξτε μια ωραία συμβουλή που δίνει ο Ιερός Σώστομος. Δώσε, λέει, αμέσως ελεημοσύνη. Ευχαρίστε τον Θεό και θα δεις πόση χαρά θα νιώσεις. Το πνευματικό κέρδος, ακόμα και αν είναι λίγο, είναι ικανό να υπερκαλύψει την υλική και σωματική ζημιά. Έρχεται κάποιος και σε κλέβει, ας πούμε. Τι πρέπει να κάνεις. Σε καμιά περίπτωση φυσικά δεν πρέπει να αγανακτήσεις, να καταραστείς, όπως γίνεται συνήθως πολλές φορές, τον κλέφτη. Αλλά αντίθετα να υπομείνεις, να χαρείς που αδικήθηκες και να δώσεις και ελεημοσύνη από αυτά που δεν σου πήρε, που σου άφησε ο κλέφτης. Και τότε θα δεις πόση χαρά θα νιώσεις. Από το πνευματικό κέρδος της ελεημοσύνης. Έρχεται ο διάβολος λοιπόν με μία θλίψη, κατά παραχώρηση Θεού βέβαια, για να σε ρίξει στην αγανάκτηση, στη μνησικακία, στον πόθο για εκδίκηση, στο θυμό, στην οργή και εσύ τον πληγώνεις με την ελεημοσύνη και με την ανεξικακία. Και εκεί που πάει να σου κάνει ζημιά, χωρίς να το θέλει, σου κάνει καλό. Να πόσο έξυπνα μπορεί κανείς να κερδίσει, αν φερθεί έξυπνα, πόσο μπορεί να κερδίσει μέσα από όλα αυτά τα οδυνηρά, τα οποία πολλές φορές έτσι, τα κάνει ο διάβολος κατά παραχώρηση Θεού πάντα. Η αγάπη προς τον Θεό μετριάζει την ένταση των συμφορών, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, και δεν αφήνει ούτε καν να αισθανθούμε τα θλιβερά επακόλουθα. Αν κανείς αγαπάει τον Θεό και οι μεγάλες λήψεις μικραίνουν, έτσι, τις βιώνει δηλαδή ως κάτι το πολύ μικρό, το πολύ ασήμαντο. Αν και εμείς θέλουμε να αξιωθούμε τις εύνοιες του Θεού, λέει ο Ρωσόστομος, ας μη στεναχωρούμαστε κατά τη διάρκεια των πειρασμών και δοκιμασιών, ούτε να δυσανασχετούμε για τα κακά που μας βρίσκουν στη ζωή. Ας φροντίσουμε να τα υποφέρουμε όλα με ευγνωμοσύνη. Και θα μπορέσουμε όλα να τα υπομένουμε με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, αν αγαπήσουμε τον Θεό. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό. Αν αγαπάς τον Θεό, δεν αφιβάλλεις για την αγάπη Του. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και ο Θεός σε επισκέπτεται με τις θλίψεις. Επομένως, θα τις υπομείνεις με χαρά, αλλά και με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη. Μπορείς όταν θλίβεσαι να αισθάνεσαι χαρά, λέει ο Ρωσόστομος. Είναι δυνατόν κάποιος και μαστιζόμενος, και όταν μαστιγώνεται δηλαδή, να αισθάνεται ευχαρίστηση. Πότε? Όταν πάσχει για τον Χριστό. Όπως ακριβώς οι τρεις παιδες στο καμίνι της φωτιάς έψαλαν χαρούμενοι. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς τις λήψεις. Και όπως εκεί η δροσιά δεν προερχόταν από τη φύση της φωτιάς, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο που δρόσε τη φωτιά, έτσι και εδώ. Εκείνο που γεννάει την χαρά δεν είναι το ποιόν της θλίψεως, αλλά το ότι πάσχει κανείς για τον Χριστό. Αυτό του δίνει πολύ χαρά. Το Πνεύμα το Άγιο δροσίζει στις θλίψεις
και κάνει τον πιστό να αισθάνεται άνεση και μέσα στις δοκιμασίες. Και πώς μπορεί κανείς όποια θλίψη να την μεταστρέφει και να την αισθάνεται ότι την υπομένει για τον Χριστό και δεν είναι μια θλίψη, θα λέγαμε, από μια ανθρώπινη κακή συμπεριφορά, από μια συγκυρία ή από κάποια τύχη, που δεν υπάρχει βέβαια τύχη, αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έτσι το λένε, αλλά είναι λάθος. Μπορεί να το κάνει με τη σκέψη ότι για να έρθει αυτή η θλίψη, ή όποια θλίψη, ο Θεός την παραχώρησε για τις αμαρτίες μου, για την κάθαρσή μου που τα πάθη. Οπότε θα τα υπομείνω με χαρά, γιατί είναι μια ευλογία, μια επίσκεψη Θεού. Τι είναι αυτό που μας κάνει να φεύγουμε μακριά από το Θεό? Οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες, λέει ο Χριστός, απομακρύνουν τον Θεό από εμάς και τον κάνουν εχθρό μας. Ή μάλλον εμείς φεύγουμε από το Θεό, έτσι, και αισθανόμαστε ότι ο Θεός φεύγει από εμάς. Ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από τους συνανθρώπους μας, μας συμφιλιώνουν με το Θεό και τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Όταν τις αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει, όταν συγχωρούμε αυτούς που μας θλίβουν, όταν υπομένουμε και δεν αγανακτούμε. Επίσης, μια μεγάλη ωφέλεια που μας δίνουν οι θλίψεις είναι το ότι μας ταπεινώνουν και μας κάνουν να αναθεωρήσουμε τις ιδέες, τις μεγάλες ιδέες ή μάλλον τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Πολλοί μας ωφελούν οι θλίψεις, λέει ο Χρυσόστομος, αφού μας συγκρατούν στο να μην έχουμε μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό μας. Έχετε μια δοκιμασία, μια ασθένεια και λέει ο άνθρωπος, ορίστε τι είμαι, ένα τίποτα. Ο Θεός, θέλοντας να καταστήσει την ψυχή κατάλληλη για την αρετή, την στήφη, το στή με ύψιλον, έτσι, δηλαδή την κάνει να ταλαιπωρηθεί λίγο και την ρίχνει στο χωνευτήριο των πειρασμών για να τονώσει τους αδιάφορους και διαλυμένους και να γίνουν οι δοκιμασμένοι περισσότερο δόκιμοι και ακατανίκητη από τις επιβουλές των δαιμόνων και τις παγίδες του διαβόλου, αλλά και να γίνουν όλοι πάρα πολύ ικανοί και άξιοι για την υποδοχή των μελλοντικών αγαθών. Τι μας λέει δηλαδή ο Ιερός Πατήρ? Οι θλίψεις ωφελούν όλους, όταν βέβαια σταθούν σωστά απέναντι σε αυτές. Αν είσαι αδιάφορος, αμελής, διαλυμένος, διακεχημένος, έτσι, σκόρπιος που λέμε, μαλθακός, οι θλίψεις σε κάνουν να συγκρατηθείς και να συγκροτηθείς, να συμμαζέψεις τον εαυτό σου, να γίνεις έτσι άνθρωπος, όχι πλέον αδιάφορος, άνθρωπος ο οποίος αρχίζεις να, θα λέγαμε, να λειτουργεί το νεύρο της ψυχής και να φεύγει πλαδαρότητα και μαλθακότητα. Αρχίζεις να συγκροτήσεις ως προσωπικότητα και αρχίζεις να αγωνίζεσαι πνευματικά. Εκείνος που είναι δοκιμασμένος, που είναι δόκιμος, που είναι συγκροτημένος, γίνεται ακόμα πιο συγκροτημένος με τις θλίψεις και ακατανίκητος στις επιβουλές των δαιμόνων. Και οι μεν και οι δε και όλοι γίνονται κατάλληλοι και άξιοι για τα μελλοντικά αγαθά, για τη Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα η θλίψη, γιατί κατορθώνει δύο πράγματα, τα πιο μεγαλύτερα, λέει ο Ρωσος Πατήρ. Και τις αμαρτίες εξαλείφει και μας κάνει ισχυρούς. Μας κάνει αληθινά δυνατούς πνευματικά. Είναι όπως ο αέρας που σύει το δέντρο. Το δέντρο όσο σύεται από τον άνεμο, τόσο απλονιρίζεσαι, τόσο στερεώνεται καλύτερα μέσα στη γη. Έτσι και ο πιστός, όσο θλίβεται και δοκιμάζεται, τόσο στερεώνεται στην πίστη του, τόσο δοκιμάζεται και αποδεικνύεται δοκιμότερος και εναρετότερος. Η θλίψη είναι μέσο ηθικής διαποδιδαγωγήσεως, που φέρνει καλό αποτέλεσμα όταν ο άνθρωπος την υπομένει με πραότητα και γενναιότητα, λέει ο Ρωσόστομος. Άλλωστε τα δέντρα, όσα είναι σε σκιερά μέρη, γίνονται μαλακότερα και αχρηστότερα για καρποφορία.
ενώ όσα επικοινωνούν με την ανομαλία των αερών και δέχονται τις επιθέσεις των ανέμων και την θέρμη των ακτίνων, γίνονται ισχυρότερα τα ίδια, αποκτούν πλούσιο φύλλωμα και γεμίζουν από καρπούς. Έτσι, μέσω των θλίψεων, ο άνθρωπος, ο πνευματικός, γίνεται πνευματικότερος και καρποφορεί πλούσια πνευματική καρποφορία. Ας θεωρήσουμε όλη μας τη ζωή γεμάτη αγώνες. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας. Και έτσι να την σκεφτόμαστε και να την, ας πούμε, περιμένουμε. Όλη μας η ζωή θα περάσει μέσα σε αγώνες, μέσα στις θλίψεις. Μην περιμένουμε ότι θα έρθει κάποια περίοδος που δεν θα έχουμε θλίψεις. Η ανάπαυση και η άνεση είναι για την άλλη ζωή, όχι για αυτήν. Αν λοιπόν είμαστε έτσι τοποθετημένοι απέναντι στη ζωή μας και θεωρούμε ότι όλοι είναι γεμάτοι από αγώνες, τότε, λέει ο Πατήρ, ποτέ δεν θα ευνηδιαστούμε στις θλίψεις μας. Θα ξέρουμε ότι πάντοτε η μία θλίψη θα διαδέχεται την άλλη. Βέβαια θα υπάρχουν και κάποια διαστήματα ανάπαυλας, έτσι οικονομία αγάπη του Θεού, κάποια διαλύματα. Αλλά και το διάλειμμα θα πρέπει να το θεωρούμε μια περίοδο όπου ετοιμαζόμαστε για την επόμενη θλίψη και δοκιμασία. Ο πυγμάχος, μποξέρ, λέει ο Ρουσόστομος, δεν ευνηδιάζεται όταν στον αγώνα πάνω υποφέρει και γενναία υπομένει τα χτυπήματα στο κεφάλι, διότι άλλος είναι ο καιρός της αναπαύσεως και αποβλέπει προς το στέφανο της νίκης. Όταν είσαι στον αγώνα, στην πυγμαχία, δεν περιμένεις ότι εκείνη τη στιγμή θα έρχεις άνεση, εκείνη τη στιγμή περιμένεις κάποιο χτύπημα. Έτσι κι εμείς, όταν ατενίζουμε προς τον ουρανό και προς τα αγαθά του ουρανού, όσα κακά θλίψεις και αν μας έρχονται, γενναία όλα θα τα υπομείνουμε. Γιατί είμαστε έτσι τοποθετημένοι. Περιμένουμε τα χτυπήματα, αφού είμαστε μέσα στον αγώνα, μέσα στο ring, θα λέγαμε, όπου μαχόμαστε εναντίον των τριών μεγάλων μας εχθρών, του κακού εαυτού μας, του κόσμου και του διαβόλου. Μας ενδυναμώνει η γλυκιά ελπίδα των μελλοντικών αγαθών. Τα δεινά και οι θλίψεις που υποφέρεις σε σχέση με τα μελλοντικά βραβεία που θα σου δοθούν, γι' αυτά είναι σκιά, είναι καπνός, είναι ένα ουκάξια τα βαθύματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξαν αποκαλυφθήνε, όπως λέει πάλι ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, αυτά που περνάμε ή θα περάσουμε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που πρόκειται να μας αποκαλύψει ο Θεός. Κατανοήστε, λέει ο Πατήρ, ο Ιεροσόστομος, ότι η θλίψη είναι φθαρτή και πρόσκαιρη, ενώ οι αμοιβές είναι συνεχείς και αιώνιες. Να, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τεράστια διαφορά. Όσο μεγάλη και αν είναι μια θλίψη, είναι πάντοτε προσωρινή. Ποτέ δεν είναι αιώνια. Ενώ τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού είναι αιώνια. Γι' αυτό ας υπομείνετε τα πάντα με γενναιότητα, χωρίς να κλονίζεστε από τις δυσκολίες που σας συμβαίνουν, λέει ο Σώστομος. Αν υπομένεις τις δοκιμασίες με ευχαρίστηση, θα έχεις μεγάλο μισθό. Και στην περίπτωση της παραβολής του φτωχού Λαζάρου, αυτό βλέπουμε. Κανέναν δεν βοήθησε με χρήματα. Έτσι, ο φτωχός Λάζαρος, ποιο να βοηθήσει αφού δεν είχε χρήματα. Δεν έκανε επίσκεψη σε φυλακή. Ο Κύριος λέει ότι αυτοί που με επισκέφτηκαν, αυτοί που με έθρεψαν, αυτοί που με έντυσαν, έτσι, σε αυτούς θα πω, δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου. Ελάτε στη Βασιλεία μου. Μα ο φτωχός Λάζαρος τίποτα από αυτά δεν έκανε. Ούτε επισκέφτηκε κάποιος σε φυλακή, ούτε βοήθησε με χρήματα, ούτε επισκέφτηκε άρρωστο. Γιατί ο ίδιος ήταν άρρωστος. Κι όμως, χωρίς όλα αυτά, που άλλωστε δεν μπορούσε να τα πράξει, άρπαξε το βραβείο της αρετής. Πώς? Με το να υπομένει γενναίως τα παθήματα. Έβλεπε από τη μια μεριά τον σκληρό πλούσιο και απάνθρωπο να ευτυχεί και να απολαμβάνει τα πάντα και από την άλλη τον εαυτό του βουτυγμένο σε τόσες συμφορές. Κι όμως, δεν είπε κανένα κακό λόγο. Ούτε δυσανασχέτησε, ούτε βλασφήμησε, ούτε τα έβαλε με το Θεό, κατηγορώντας την πρόνοια του Θεού,
ούτε αγανάκτησε, ούτε κακολόγησε τον πλούσιο, να πει κοίταξε τον, αυτό σκάει από το φαγητό και εμένα δεν μου δίνει τίποτε. Ούτε πολύ περισσότερο ήθελε να σκοτώσει τον πλούσιο, δεν έκανε κανένα κακό λογισμό για τον πλούσιο, ούτε για την πρόνοια του Θεού. Γιατί υπέμεινε λοιπόν τους πειρασμούς, γι' αυτό και σώθηκε. Για να δείξει ο Κύριος, λέει ο Ρωσόστομος, ότι μετά τη λύπη ακολουθεί η χαρά και ότι η λύπη γεννάει τη χαρά και ότι η μεν λύπη είναι σύντομη, ενώ η ευχαρίστηση είναι απέραντη, ανέφερε ένα παράδειγμα από τα συμβαίνοντα στη ζωή. Είπε, η γυναίκα όταν γεννάει έχει λύπη. Χρησιμοποίησε παραβολικό λόγο, κάτι που έκαναν και οι προφήτες, παραβάλλοντας συνεχώς τις λήψεις με τον υπερβολικό βαθμό των οδύνων. Αλλά μετά που θα γεννήσει η γυναίκα, τι λέει ο Κύριος, ότι πλέον ξεχνάει τη λύπη που είχε κατά τον τοκετό και τον πόνο, γιατί πλέον γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Και αυτή η μεγάλη χαρά υπερκαλύπτει την προηγούμενη λύπη. Έτσι συμβαίνει σε όλα στη ζωή μας. Γι' αυτό και έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ότι ο Θεός συγκυρνά, δηλαδή μας δίνει μαζί θλίψεις και χαρές. Και όταν έχεις μία θλίψη, να κάνεις τον εξής λογισμό, να λες κάτι ωραίο μου ετοιμάζει ο Θεός, ποια χαρά θα μου δώσει τώρα, μετά από την παράλευση της θλίψεως. Ο Θεός, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, δεν εφαρμόζει ένα μόνο τρόπο ασκήσεως. Αλλά ούτε και όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις ίδιες δοκιμασίες, ακόμα και αν ακολουθούν τον ίδιο τρόπο ζωής. Όπως και πολλοί άρρωστοι που πάσχουν από την ίδια ασθένεια, δεν χρειάστηκαν τα ίδια φάρμακα, αλλά χρειάζονται άλλα φάρμακα αυτοί και άλλα χρειάζονται εκείνοι. Έτσι γι' αυτό και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία θλίψεων στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός κάνει, θα λέγαμε, μια εξατομικευμένη θεραπεία, όπως και στην ιατρική έτσι πρέπει να γίνεται, και απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο, στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, στην κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα και τη θεραπεύει. Την καλεί να συνεργαστεί μαζί του, τον κάθε άνθρωπο, τον καλεί να συνεργαστεί μαζί του, για να θεραπευτεί μέσω των θλίψεων και δοκιμασιών και να σωθεί. Όπως ακριβώς ο χειμώνας είναι κατάλληλος καιρός για το όργωμα της γης, λέει πάλι ο Ιερός Πατήρ, έτσι και η θλίψη είναι κατάλληλη για την φροντίδα της ψυχής. Όταν υπάρχει ο πνευματικός χειμώνας, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, τότε είναι ο καιρός που πρέπει να καλλιεργηθούμε. Και όπως η γη που δεν καλλιεργείται δεν παράγει καρπό και τίποτε το υγιές, έτσι και η ψυχή που δεν καλλιεργείται από δοκιμασίες και θλίψεις, δεν είναι δυνατό να δώσει ωφέλιμο καρπό. Χρειάζεται λοιπόν η καλλιέργεια. Και ο καιρός της καλλιέργειας της ψυχής μας είναι ο καιρός των θλίψεων. Ποιο πλοίο, ρωτάει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι χρήσιμο, εκείνο που πλέει ή εκείνο που βρίσκεται σε αδράνεια? Φυσικά αυτό που πλέει. Ποιο νερό είναι χρήσιμο, εκείνο που τρέχει ή το στάσιμο? Φυσικά εκείνο που τρέχει, γιατί το στάσιμο μπορεί να έχει και πάρα πολλά μικρόβια και να είναι ακατάλληλο προς πόση. Ποια σιδερένια εργαλεία είναι χρήσιμα, εκείνα που βρίσκονται σε κίνηση ή αυτά που, είναι αυτά που προσφέρουν, που δεν προσφέρουν έργο? Δεν είναι τα πρώτα. Ενώ τα δεύτερα γεμίζουν από σκουριά και είναι παντού άχρηστα. Ένα εργαλείο που δεν το χρησιμοποιούμε, δεν προσφέρει έργο, σκουριάζει και αχρηστεύεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την ψυχή όταν μένει αδρανής. Ένα είδος σκουριάς απλώνεται πάνω της και εξαφανίζει τη λαμπρότητά της. Με το ακόνιο όμως των θλίψεων καθαρίζεται αυτή η σκουριά και καθίσταται η ψυχή χρήσιμη
και κατάλληλη για όλα. Το κλάδεμα κάνει πάντοτε πιο δυνατό το φυτό, λέει πάλι ο Ιερός Πατήρ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πειρασμούς. Κάνουν πιο δυνατό και αποδοτικό τον άνθρωπο στον στίβο των αρετών. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι ο Μέγας και Πανάγαθος και Πάνσοφος Αμπελουργός, ο οποίος καθαρίζει τον αμπελόνατο. Και όταν ένα κλίμα είναι υγιές, το κλαδεύει για να παράξει ακόμα περισσότερο καρπό. Αν είναι άχρηστο, το ξεριζώνει. Ο Γεωργός, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν σπείρει τους σπόρους, τους οποίους με τόσο πολύ κόπο συνέλεξε, εύχεται να έρθει ο χειμώνας. Και ένας που δεν γνωρίζει από γεωργία, θα του φωνούν παράξενα όλα αυτά που βλέπει και θα πει στον εαυτό του, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, σκορπίζει αυτά που μάζεψε και όχι μόνο τα σκορπίζει, αλλά τα ανακατώνει και με μεγάλη επιμέλεια με το χώμα, αλλά και παρακαλεί να βρέξει πολύ, ώστε να σαπίσουν όλα όσα έριξε στη γη και να γίνουν λάσπη. Και θορυβείται όταν βλέπει να ξεσπούν βροντές και αστραπές. Ο Γεωργός όμως, βλέποντας όλα αυτά, δεν αισθάνεται έτσι, αλλά αντίθετα χαίρεται και αγάλεται, βλέποντας το χειμώνα. Γιατί δεν αποβλέπει τα παρόντα, αλλά αναμένει τα μέλλοντα. Δεν σκέφτεται τους σπόρους που σαπίζουν, αλλά τα μεστομένα στάχια. Ούτε την ενοχλητική βροχή, αλλά την πολύ ευχάριστη σκόνη του αλωνισμού. Όταν αλωνίζουμε τα σιτηρά, έτσι ευχαριστιόμαστε. Έτσι λοιπόν και εμείς, ας μην βλέπουμε μόνο την παρούσα θλίψη, ούτε τον πόνο, αλλά την ωφέλεια και τον καρπό που θα προέλθει από αυτήν. Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Ένας που δεν γνωρίζει από γεωργία, όταν δει τον Γεωργό να σπέρνει, θα παραξενευτεί, θα λέει καλά, αυτός ο σπόρος είναι η πρώτη ύλη για το αλεύρι, για το ψωμί. Αυτός το σκορπάει και μάλιστα μέσα στο χώμα εκεί που το ρίχνει, το ανακατεύει και όλος με το χώμα και θέλει να σαπίσει. Καταστρέφει δηλαδή την περιουσία του, θα λέγαμε. Και όμως αυτό ακριβώς που φαίνεται αντιφατικό και θα λέγαμε παρανοϊκό, τρελό, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις διάφορες θλίψεις. Ο πιστός άνθρωπος δεν μένει σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ζει, αλλά αποβλέπεις τον καρπό που θα έρθει από αυτό όλο. Στον καρπό το πνευματικό που θα έρθει μετά από την υπομονή στις δοκιμασίες, στις θλίψεις. Η θλίψη δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο η σπορά, η οποία θα μας δώσει μετά από καιρό την καρποφορία, την πνευματική που ποθούμε. Επειδή συνήθως, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η απαλλαγή από τις θλίψεις κάνει τους ανθρώπους πιο οκνηρούς, επιτρέπει ο Κύριος μερικοί άνθρωποι να δοκιμάζονται συνέχεια για να έχουν τις δοκιμασίες ως συνεχή άσκηση της αρετής. Επειδή βλέπει ότι αν σταματήσουν οι δοκιμασίες, ο άνθρωπος θα πέσει στη ραθυμία, στην αμέλεια, στην οκνηρία και επομένως θα καταστραφεί πνευματικά. Γι' αυτό επιτρέπει αυτούς τους συνεχείς πειρασμούς, για να έχουμε τη συνεχή άσκηση της αρετής. Και να έχουμε και τα στεφάνια, τα πνευματικά. Αν δεν υπάρξει πειρασμός, δεν υπάρχει ούτε στεφάνι. Αν δεν υπάρξουν αγώνες, δεν θα υπάρξουν ούτε βραβεία. Αν δεν υπάρχει θλίψη, δεν έχουμε ούτε άνεση. Αν δεν υπάρχει χειμώνας, δεν θα υπάρχει και καλοκαίρι. Έτσι και πόσες φορές χαιρόμαστε όταν έχουμε καλό χειμώνα με πολλά χιόνια, γιατί λέμε θα έχουμε νερό το καλοκαίρι. Οι θλίψεις λοιπόν μας βοηθούν πάρα πολύ και οι πειρασμοί για να έχουμε και τους πνευματικούς καρπούς και τα στεφάνια. Τον Χριστό ο μαθητής του τον πρόδωσε, οι άλλοι τον εγκατέλειψαν και έφυγαν, εκείνοι που ευεργετήθηκαν τον έφτισαν, ο δούλος του αρχιερέως τον ράπησε, οι στρατιώτες τον κολάφιζαν, παίζανε αυτό το λεγόμενο μπις δηλαδή, χτυπούσανε
στον αρχαίνα του Κυρίου, κάνοντας κύλι την παλάμη τους και παραγόταν ο γνωστός ήχος για να τον περιπέξουν. Οι διερχόμενοι τον κορόιδευαν και τον βλασφημούσαν. Οι ληστές τον κατηγόρησαν και σε κανένα δεν απίφθινε λόγο, αλλά τους αντιμετώπιζε όλους με σιωπή, διδάσκοντας εσένα έμπρακτα ότι όσο ήρεμα υποφέρεις, τόσο περισσότερο θα νικήσεις όσους σε κακοποιούν και θα εκτιμηθείς από όλους. Έτσι, η ήρεμη αντιμετώπιση των πειρασμών, των αδικιών, των θλίψεων, μας κάνει θαυμαστούς στους άλλους ανθρώπους. Ακόμα και στους εχθρούς, γιατί η αρετή τιμάται από όλους. Αν κάποιος αντέξει τον πειρασμό με γενναιότητα, χωρίς γογγισμό, τριγάει, συλλέγει από αυτόν πολύ μεγάλο καρπό και βραβεία αιώνια από τον Χριστό μας, αλλά και από τους ανθρώπους. Πολλές φορές εκτιμάται πάρα πολύ, ακόμα και από τους διεφθαρμένους ανθρώπους. Ο Θεός, λέει πάλι ο Ρυσόστομος, γνωρίζοντας την ασθένεια της φύσεώς μας, εάν επιτρέψει να έχουμε κάποιο πειρασμό, μας αφήνει αβοήθητους μέχρι του σημείου που γνωρίζει ότι μπορούμε να υποφέρουμε, ώστε και σε μας να προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή της υπομονής και τη δική του φιλανθρωπία να επιδείξει. Έτσι συμβαίνει αυτό το πράγμα και φτάνουν μερικοί να πούνε «Μα καλά, πού είναι ο Θεός, γιατί δεν με βοηθάει?» Ο Θεός ακριβώς γι' αυτό δεν σε βοηθάει, αδελφέ μου, έτσι, γιατί περιμένει να δει τα όρια σου και την υπομονή σου. Γιατί ξέρει ότι όσο μεγαλύτερη υπομονή θα δείξεις, τόσο και μεγαλύτερο βραβείο θα πάρεις. Οπότε μας αφήνει να δοκιμαστούμε μέχρι το σημείο που γνωρίζει ότι μπορούμε να υπομείνουμε για να πάρουμε και το μέγιστο βραβείο. Και αν κάποτε, λέει ο Ρυσόστομος, δεν μας έρθει πειρασμός, εμείς πρέπει να γυμνάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε αυτούς τους ακούσιους πειρασμούς, τις επισκέψεις του Κυρίου, που δεν περιμένουμε, ας έχουμε τους εκούσιους, τις εκούσιες δοκιμασίες και πειρασμούς. Ας γυμνάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα με νηστείες, με σκληραγωγίες, με απλή τροφή, λιτή τροφή, αποφεύγοντας παντού την πολυτέλεια. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ζει έτσι, τότε πάρα πολύ προοδεύει πνευματικά και γίνεται αληθινά σοφός και φιλόσοφος. Τίποτε δεν κάνει την καρδιά τόσο φιλόσοφη, λέει ο Ρυσόστομος, όσο η θλίψη. Μέσα στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, στους πειρασμούς, ο άνθρωπος αρχίζει να σκέφτεται σωστά, εφόσον έχει καλή διάθεση βέβαια, να φιλοσοφεί τη ζωή με την όντως φιλοσοφία που δεν είναι παρά η θεολογία. Οι θλίψεις, λέει ο Ρυσόστομος, είναι το πνευματικό εμπόρευμα της προκοπής μας. Είναι πολύ ωραία αυτή η φράση. Δηλαδή, είμαστε έμποροι, πνευματικοί έμποροι. Έχουμε το εμπόρευμά μας, το οποίο καλούμαστε να το αξιοποιήσουμε, να το επενδύσουμε, να το πουλήσουμε κλπ. Ποιο είναι το εμπόρευμα? Είναι οι θλίψεις. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε σωστά το εμπόρευμα, το διαχειριστούμε σωστά, αυτό το εμπόρευμα που μας το δίνει ο Κύριος, τότε θα κάνουμε προκοπή. Θα προκόψουμε και θα σωθούμε. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή ότι η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται από το πώς θα διαχειριστεί τις θλίψεις του. Αν τις διαχειριστεί σωστά, θεάρεστα, θα κάνει πολύ μεγάλη προκοπή και θα σωθεί. Αν τις διαχειριστεί ασφαλμένα, θα κολλαστεί. Όπου υπάρχει δοκιμασία, εκεί υπάρχει και η παρηγορία. Και όπου υπάρχει η παρηγορία, εκεί είναι και η χάρις. Γιατί η αληθινή παρηγορία, βέβαια, δεν είναι παρά η Θεία παρηγορία, η Θεία χάρις. Οι αιτίες που οι Άγιοι
λέει ο Σώστομος, και οι ενάρετοι άνθρωποι δοκιμάζονται περισσότερο, είναι η εξής. Και μας λέγει, μας παρουσιάζει ο Άγιος 8 αιτίες, για τις οποίες οι Άγιοι και οι ενάρετοι άνθρωποι δοκιμάζονται περισσότερο σε σχέση με τους μη ενάρετους. Πρώτον, για να μην υπερηφανεύονται για το μέγεθος των κατορθωμάτων και θαυμάτων τους. Όπως λέει ο Ιερός, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, μου δόθηκε σκόλοψ της αρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Μου δόθηκε, λέει, άγγελος σατάν, για να με δοκιμάζει, για να μην υπερηφανεύομαι. Επειδή είχε δεχθεί μέγιστη χάρη και μέγιστη αποκάλυψη από τον Θεό. Πρώτη αιτία λοιπόν που οι Άγιοι και οι ενάρετοι δοκιμάζονται είναι για να μην υπερηφανεύονται για τα κατορθώματα, για τα θαύματα. Δεύτερον, για να μην νομίζουν οι άλλοι άνθρωποι ότι οι Άγιοι είναι ανώτεροι της ανθρώπινης φύσεως και νομίσουν ότι είναι θεοί. Έτσι. Και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς αυτή η αντίληψη και λένε κάποιοι, καλά τι, αυτοί ήταν Άγιοι. Και τι θα πει Άγιος, ήταν κάτι άλλο? Όχι, ήταν άνθρωποι κανονικότατοι όπως είμαστε όλοι. Αλλά εργάστηκαν σωστά, διαχειρίστηκαν σωστά αυτό το εμπόρευμα, όπως λέει ο Ρος Πατήρ, των θλίψεων και πρόκοψαν και φανέρωσαν την χάρη την αγιοπνευματική που τους έδωσε ο Θεός. Για να μην νομίσουν λοιπόν οι άλλοι άνθρωποι ότι οι Άγιοι είναι κάτι παραπάνω, κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι πάνω από την ανθρώπινη φύση και νομίζουν ότι είναι θεοί, γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Άγιοι, να έχουν θλίψεις και μάλιστα περισσότερες από τους άλλους ανθρώπους. Τρίτον, για να φαίνεται ότι η δύναμη του Θεού υπερισχύει και γίνεται ισχυρή διαμέσου των ασθενούντων και ευρισκομένων στα δεσμά. Τι είπε ο Θεός στον Απόστολο Παύλο? «Η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Μέσα στην ανθρώπινη ασθένεια και δυναμία και θλίψη φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Τέταρτον, γιατί οι Άγιοι δοκιμάζονται και θλίβονται περισσότερο από τους άλλους, οι Άγιοι και οι ενάρετοι? Για να γίνεται φανερότερη η υπομονή αυτών και ότι εργάζονται κατά Θεόν και όχι για ανθρώπινο μισθό και ότι είναι τόσο πολύ ευγνώμονες ώστε ύστερα από τόσες λήψεις να έχουν προς τον Κύριο ακέραιη την αφοσίωση και αγάπη τους. Αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα πολύ ηχηρό κήρυγμα, όταν οι κοσμικοί άνθρωποι ή οι χλιαροί ως προς την πίστη βλέπουν τους Αγίους να υπομένουν τόσα και τόσα και πάλι να μην χάνουν την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους εις τον Θεό και την αγάπη τους στον Θεό. Πέμπτο, για να φιλοσοφούμε περί Αναστάσεως, λέει ο Ρωσόστομος. Γι' αυτό οι Άγιοι δοκιμάζονται περισσότερο από τους άλλους. Γιατί όταν δεις άνθρωπο ενάρετο να υποφέρει πάρα πολλά κακά και σε αυτή την κατάσταση να φεύγει από τον κόσμο και χωρίς να το θέλεις, εξάπαντος θα αναγκαστείς να σκεφτείς κάτι περί της μελούσης κρίσεως. Αλλά αυτοί που ήταν τόσο Άγιοι υπέφεραν τόσα, άραγε τι πρέπει να υποφέρουν αυτοί οι οποίοι έκαναν τόσα κακά και όμως εδώ στη γη δεν ταλαιπωρήθηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν πολύ λίγο. Άρα όλη η ταλαιπωρία τους περιμένει μετά θάνατον. Και αυτό δεν μπορεί να είναι πλέον καθόλου καλό γιατί είναι η αιώνια κόλαση. Έκτον, για να έχουν αρκετή παρηγοριά και ανακούφιση, όλοι όσοι υφίστανται θλίψεις, αποβλέποντες σε εκείνους, τους Αγίους δηλαδή, και ενθυμούμενοι τα κακά που συνέβησαν σε εκείνους. Γιατί οι άνθρωποι όταν θλιβόμαστε,
παρηγορούμαστε όταν βλέπουμε σε άλλους ανθρώπους μια πιο μεγάλη θλίψη. Γι' αυτό οι Άγιοι πέρασαν πάρα πολύ μεγάλες θλίψεις, για να είναι και μια παρηγοριά για τους υπόλοιπους ανθρώπους που επίσης παίρνουν θλίψεις, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Έβδομον, για να τους μιμηθείτε, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Γι' αυτό οι Άγιοι υπομένουν μεγαλύτερες θλίψεις από τους άλλους ανθρώπους, για να γίνουν αντικείμενο μιμήσεως. Να είμαστε έτοιμοι δηλαδή και εμείς να δεχθούμε πολύ μεγαλύτερες θλίψεις από αυτές που υπομένουμε. Και τέλος 8, για να μάθουμε όταν πρόκειται να καλοτυχήσουμε και να ελεηνολογούμε ποιους πρέπει να θεωρούμε ευτυχείς, ποιους δυστυχείς και ταλέπορους. Όταν σχεδιάζεις κάποιον να καλοτυχήσεις και κάποιον έτσι, να ελεηνολογήσεις, σκέψου καλά. Ποιον θες καλοτυχήσεις και ποιον θα ελεηνολογήσεις. Τους Αγίους που υποφέρουν περισσότερο ή τους μη Αγίους και κακούς και αμαρτωλούς και αμετανόητους που δεν υποφέρουν τόσο πολύ σε αυτή τη ζωή. Αλλά θα έχουν να εισπράξουν όλο το μισθό της κακίας τους στην αιωνιότητα, ως αιώνια κόλαση. Φυσικά, αν είσαι άνθρωπος λογικός, σκέφτεσαι σωστά, ορθοφρονείς, θα μακαρίσεις τους Αγίους και θα ελληνολογήσεις τους αμετανόητους. Όταν δεις κάποιον να κάνει ελεημοσύνες και πολλές άλλες αγαθές πράξεις, και κατόπιν, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, τον δεις να περιποιείται σε πειρασμούς και κινδύνους, μην ταραχτείς. Επειδή με δύναμη έπληξε το διάβολο και για το λόγο αυτό περιέπεσε σε πειρασμούς. Και πώς το επέτρεψε αυτό ο Θεός, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Και απαντάει ο Ιερός Πατήρ, για να στεφανωθεί ο δίκαιος περισσότερο και για να λάβει ο διάβολος περισσότερες πληγές. Ο δίκαιος κάνει τα δίκαια, τα καλά έργα, πληθωρικά. Έχει και θλίψεις και δοκιμασίες και υπομένει και αυτές, άρα ακόμα περισσότερο θα δοξαστεί και ακόμα περισσότερο θα κατησχυθεί ο διάβολος μέσω αυτού του ανθρώπου, που όχι μόνο κάνει το καλό, αλλά και υπομένει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Όταν δεις άνθρωπο να δίκαιο να θλίβεται, να βασανίζεται, να βρίσκεται σε αρρώστια και φτώχεια και να περνάει την παρούσα ζωή με μύρια δεινά, να πεις στον εαυτό σου. Αν δεν υπήρχε Ανάσταση και κρίση, δεν θα άφηνε ο Θεός τον άνθρωπο που γι' αυτόν τόσα υποφέρει να φεύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να απολαύσει κάποιο αγαθό. Βλέποντας τις λήψεις των δικαίων, στερεώνεσαι στην πίστη για την Ανάσταση, στην πίστη για την κρίση, για το φοβερό εκείνο δικαστήριο, όπου εκεί θα αποδοθεί η πλήρης και τέλεια δικαιοσύνη. Εδώ, σε αυτή τη ζωή, φαίνεται οι δίκαιοι να αδικούνται, να φεύγουν εντελώς, θα λέγαμε πολλές φορές, ξεφτυλισμένοι, εντελώς κατησχημένοι, καταντορπιασμένοι, εντελώς αποτυχημένοι για τους πολλούς, όπως και ο ίδιος ο Χριστός μας. Φαινομενικά απέτυχε. Πέθανε με έναν ελεηνό τρόπο επάνω στο Σταυρό. Όμως αυτή ήταν και η μεγάλη του νίκη, η μεγάλη του δόξα. Το ότι ακριβώς εσταυρώθη, υπέμενε σταυρό για τη σωτηρία μας. Όπως ο πυλός, λέει ο Ρωσόστομος, συμμορφώνεται με τη μορφή που του δίνουν τα χέρια εκείνου που τον πλάθουν, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τα προστάγματα που του δίνει ο Θεός και αυτά που του στέλνει. Αυτά πρέπει να δέχεται με ευχαρίστηση, χωρίς καμία αντιλογία και χωρίς να ζητά με περιέργεια να μάθει για ποιο σκοπό του στέλνονται. Έτσι πάρα πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο Θεός έστειλε αυτό, γιατί έστειλε το άλλο. Μη ζητάς να το μάθεις. Απλά πες για τις αμαρτίες μου και σίγουρα δεν θα αστοχήσεις στην κρίση σου. Μη ζητάς με περιέργεια να μάθεις το συγκεκριμένο λόγο που σου ήρθαν αυτά. Γιατί αυτά δεν είναι άγνωστα μόνο σε εμάς, αλλά ήταν άγνωστα ακόμα
σε εκείνους τους Αγίους και θαυμαστούς άντρες που έζησαν πριν από εμάς. Να μην λες λοιπόν γι' αυτό, γιατί αυτό, για ποιο σκοπό του άλλου, αλλά και για τις οικονομίες και για τα έργα του Θεού, να σιωπάς και εσύ, άνθρωπε, μπροστά στο Δημιουργό σου Θεό, όπως σιωπά ο πυλός μπροστά στον αγκιοπλάστη και δεν ρωτάει γιατί με κάνεις έτσι και γιατί δεν με κάνεις αλλιώς κλπ. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στα χέρια του αγκιοπλάστη Θεού να μας κατεργαστεί, να μας επεξεργαστεί, να μας διαμορφώσει όπως εκείνος θέλει. Θαυμάζουμε τον ιατρό που μας παρέχει τόσα κακά, χειρουργικές επεμβάσεις, καυτηριάσεις, πικρά φάρμακα, προκειμένου να μας κάνει καλά. Τον θαυμάζουμε, τον εκτιμούμε, τον ευγνωμονούμε, τον ευχαριστούμε. Και το Θεό που επιτρέπει παρόμοια κακά, θλίψεις, δοκιμασίες στη ζωή μας, το βλασφημούμε και αρνούμαστε την προνοιά Του. Και όμως αυτός είναι ο μόνος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αν λοιπόν έτσι δούμε τις λήψεις ως τα φάρμακα, ως τις θεραπευτικές παρεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας, τότε θα ευγνωμονούμε το Θεό και θα κερδίζουμε πάρα πολύ από τις λήψεις. Ας κλείσουμε έτσι και με αυτά που λέγει ο Άγιος Παΐσιος στο κεφάλαιο «Δοκιμασίες στη ζωή μας» από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» που έχει εκδοθεί από το ησυχαστήριο του Αγίου Άντου Θεολόγου στη Σουρωτή. Και ας δούμε το κεφάλαιο που λέει «Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων». Λέει ο Άγιος Παΐσιος, «Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα. Και έρχονται μερικοί εδώ να μου πούν σε 2 λεπτά στο πόδι, για να μου τα πούν αυτά τα βάσανά τους, για να παρηγορηθούν λίγο. Μια βασανισμένη μάνα μου έλεγε, «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο». Και τότε λέω, «Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα». «Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπετε πόσο οι Άγιοι μας συμπονούν. Αλλά και κάθε δοκιμασία, λέει ο Παντήρ, ο Άγιος Παΐσιος, κάθε δοκιμασία είναι δώρο από το Θεό. Είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο. Και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Έτσι, γιατί σκέφτομαι ότι αυτές οι δοκιμασίες βοηθούν τους ανθρώπους να σωθούν. Ο Θεός μας δεν είναι Βααλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Έτσι πόσο χαριτωμένο το λέει ο Άγιος. Η δοκιμασία είναι ευλογία. Μια μικρή υπομονή και ο Θεός θα μας ανταμείψει. Γέροντα μερικοί λένε, δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός? Και απαντάει ο Άγιος, ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βαρβάρους κλπ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει, εντός αγωγικών η λέξη, τον πόνο. Γιατί πόσο ωραία το λέει ο Άγιος, ο Θεός πονάει για τη θλίψη των ανθρώπων. Συμπονάει, αλλά συνάμα έχει και χαρά, λέει, γιατί μέσα από αυτές τις θλίψεις γνωρίζει ο Θεός ότι θα σωθούμε. Και αυτό τον κάνει να αντέχει τον πόνο. Ο Θεός να αντέχει τον πόνο του, βλέποντας εμάς να υποφέρουμε. Εδώ επέτρεψε
λέει ο Άγιος Παΐσιος, να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε. Και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Γι' αυτό και στα λείψανα των 14.000 μικρών έτσι, παιδιών, έχουμε και λείψανα μεγάλων, ανακατεμένα. Είναι τα λείψανα των γονέων που αντιστάθηκαν στους στρατιώτες. Οι βάρβαροι στρατιώτες, για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι, έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός. Αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για την μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Γιατί όσο περισσότερο κανείς υπομείνει εδώ, βάσανα και δοκιμασίες για τον Κύριο, τόσο και θα δοξαστεί. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. Άγγελοι από μάρτυρες. Στις λήψεις ο Θεός δίνει την αληθινή παρηγοριά. Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών Του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί τι νομίζεις, θέλει να βλέπει το παιδάκι του να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνο ο Θεός δίνει στις λήψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στο Θεό, για να του ζητήσει το έλεος του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σε αυτή τη ζωή, αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Είναι δυστυχώς φοβερή αυτή η κατάσταση του ανθρώπου, του απίστου, ο οποίος πλέον δεν βρίσκει νόημα στη ζωή του, γιατί ακριβώς δεν βρίσκει νόημα στις λήψεις του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στον Χριστό, δεν έχουν δικές τους λήψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος. Έτσι, οι άνθρωποι του Θεού μαζεύουν τις πίκρες των όλων των ανθρώπων, γιατί ήδη δεν έχουν θλίψεις. Γιατί δεν έχουν θλίψεις? Όχι γιατί αντικειμενικά θα λέγαμε ο Θεός δεν τους δίνει δοκιμασίες, αλλά γιατί τις αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες ως ευλογίες, όπως και είναι. Και έτσι θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύουν τις θλίψεις των άλλων και μαζεύουν παράλληλα και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάρω το τροπάριο «Μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα», καμιά φορά σταματώ στο «Αλλά δέξε δέηση του οικέτη σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «Θλίψεις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμε», όπως λέει η συνέχεια του τροπαρίου. Είναι από το μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα της Παναγίας. Αφού λέει ο Άγιος, εγώ δεν αισθάνομαι θλίψεις. Πώς να πω, θλίψεις γαρέ έχει με, φέρειν ου δύναμε. Δηλαδή δεν αντέχω τις θλίψεις. Ψέματα να πω. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Γιατί δεν υπάρχει στην πνευματική αντιμετώπιση θλίψη? Γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του, στο γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φάρμακά του μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής,
και το μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στενοχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Και ξέρει ο άνθρωπος του Θεού ότι η ψυχή λευκαίνεται όταν ο άνθρωπος περνάει μέσα από θλίψεις. Οπότε όταν του έρχονται θλίψεις, λέει, εγώ φταίω, η προσευχή μου φταίει, εγώ το ζήτησα και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μου το έδωσε. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκό σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο. Ζητάει να του έρθουν όλα όπως Εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι κανείς, είτε νηστικός, είτε τον επαινούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του. Αυτά ήθελα να πω έτσι σήμερα στην αγάπη σας, για όλα αυτά που είναι πάντοτε επίκαιρα και είναι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, οι διώξεις, οι αδικίες και τα οποία πάρα πολύ μας ωφελούν, όπως καταλάβαμε νομίζω από όλα αυτά που μας είπαν οι Άγιοι. Μας λέει ο Λόγος του Θεού και ότι είναι αδύνατο χωρίς αυτά να σωθούμε. Γι' αυτό και ο Θεός μας παραχωρεί, μας ευεργετεί με το να μας παραχωρεί θλίψεις και δοκιμασίες.